Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το σχέδιο. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Πολυβίου, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Πολυβίου, καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Αγαπητού. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πρόκειται όντως για νέο μπόνους. Είναι το σχέδιο αυτό που τίθεται σε εφαρμογή τώρα κάτι που θα βοηθήσει τα ξενοδοχεία να παραμείνουν ανοιχτά? Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τον χειμερινό τουρισμό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπει σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2022. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται σε συνέχεια του καλοκαιρινού προγράμματος που είχε σε εφαρμογή το Υφυπουργείο και δούλεψε αρκετά καλά και είχαν επωφεληθεί αρκετοί συμπατριώτες μας από την επιδότηση που είχε δοθεί από το Υφυπουργείο, αλλά και αρκετά ξενοδοχεία είχαν δεχτεί μόνιμους κάτοικους Κύπρου που μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτή την επιδότηση. Σίγουρα για το χειμερινό τουρισμό θα επωφεληθούν περισσότερο τα ξενοδοχεία, πιστεύω, των ορεινών θερέτρων και βασικά της ενδοχώρας, όπου ο χειμερινός τουρισμός είναι η προτεραιότητα και κάτι το οποίο θα επιλέξουν, πιστεύουμε, οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας για μικρές ολιγοήμερες διακοπές, κυρίως τα Σαββατοκυριακά. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πολυβίου, τα υπόλοιπα ξενοδοχεία, εσείς τι λαμβάνετε, τι μηνύματα λαμβάνετε? Θα παραμείνουν αρκετά ξενοδοχεία και σε άλλες περιοχές ανοιχτά αυτή την περίοδο που συνήθως κλείνουν και ανοίγουν 1η Απριλίου? Ζυγίζοντας τα δεδομένα, εννοώ, το πόση απήχηση θα έχουν και με το σχέδιο ακόμα. Εντάξει, το σχέδιο σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να κρατήσει ξενοδοχεία στις παραλιακές περιοχές ανοιχτά από μόνο του. Ναι. Από μόνο του αυτό το σχέδιο δεν θα μπορέσει να φέρει τον τουρισμό τον οποίο ή τις πληρότητες τις οποίες χρειάζεται ένα ξενοδοχείο για να παραμείνει στις παραλιακές περιοχές ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται ακόμα και σε χρονιές οι οποίες ήταν στην κανονικότητα προ-κορονοϊού. Η συντριπτική πλειοψηφία σε ορισμένες περιοχές παραλιακές των ξενοδοχείων κλείνανε για τη χειμερινή περίοδο. Αυτό που παρατηρήθηκε φέτος ήταν λόγω της αυξημένης καθόδου τουριστών κατά την περίοδο Οκτωβρίου, ακόμα και αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, κρατήθηκαν ξενοδοχεία πέραν της 31 Οκτωβρίου ανοιχτά. Βαίνουμε όμως σε μια περίοδο όπου ξεκίνησαν σιγά σιγά και κλείνουν ξενοδοχεία στις παραλιακές περιοχές, στις παραλιακές πόλεις ή στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, όπου αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και σίγουρα θα δούμε την πλειοψηφία των ξενοδοχείων σε αυτές τις περιοχές να κλείσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πολυβίου, θα επανέλθουμε βεβαίως, θα δούμε, να περιμένουμε κανένα μήνα να δούμε πώς θα κυλήσει και το πρόγραμμα και το σχέδιο και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.